Μέσα από δημιουργικές αναζητήσεις, το εικαστικό εργαστήρι της Φάρης του Δήμου Καλαμάτας μας καλεί σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι στον κόσμο της τέχνης. Η καταλυτική έκθεση είναι ένας θεσμός που πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς, παρουσιάζοντας σε μια φανταστική έκθεση τα έργα των μαθητών. Η ταιγένεια αυτής της έκθεσης είναι μια γιορτή για μας, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής χρονιάς. Μιας χρονιάς αφιερωμένη στην τέχνη, στην προσπάθεια, στη συνεργασία πάνω απ' όλα, στην αγάπη για την τέχνη, την κοινή αγάπη δασκάλων και μαθητών. Αυτός ο χώρος που βλέπετε εδώ είναι αίθουσα της δασκαλίας. Εδώ και 38 χρόνια λειτουργεί το εικαστικό σχολείο Καλαμάτας και σε αυτές τις αίθουσες γίνονται μαθήματα τέχνης με πολύ σοβαρό επίπεδο. Στο εικαστικό εργαστήρι πραγματοποιήθηκαν μαθήματα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, αγιογραφίας, σχεδίου με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια, τόσο σε πρωινά όσο και σε απογευματινά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Η έκθεση πάρα πολύ όμορφη, όπως είπα, πλούσια. Άλλωστε, ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει τις καλλιτεχνικές σχολές. Είναι καλλιτεχνικές σχολές που λειτουργούν την πρώτη σκέπη της Φάρης, όπως το ΔΠΕΔΕ και Σχολή Χορού. Το 2, το εικαστικό εργαστήριο του Μαλαιού και Γραμμάτων που έχουμε δημιουργήσει τώρα, το Φεστιβάλ Χορού, όλα αυτά που ως Δήμος Καλαμάτας στηρίζουμε, γιατί βλέπουμε πόσο ψηλά διατηρεί το προσωπικό επίπεδο της περιοχής μας. Με αυτήν την έκθεση κλείνει μια πλούσια εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά χρονιά, με ιδιαίτερες εικαστικές δημιουργίες και με το αισιόδοξο μήνυμα αύξηση των εγγραφών στο ποσοστό 35% σε σχέση με πέρσι. Θα δηλώσω πολύ εντυπωσιασμένο. Βρίσκομαι σε μια αίθουσα στην οποία εξεχυλίζει το πάθος, η φαντασία και η διάθεση για μάθηση. Νομίζω ότι είναι ό,τι σπουδαιότερο υπάρχει για ένα κέντρο τέχνης όπως είναι το τέχνης Καλαμάτας. Να συγχαρώ το Δήμο που στηρίζει τέτοιες στο πρόσωπο του Δημάρχου, του κ. Θανάση, που στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες και εμείς όπου μπορούσαμε να μάθουμε. Βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο, σε μια περιφέρεια η οποία πραγματικά ξεχυλίζει τέχνη, είχε ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για όλο το καλοκαίρι. Πολλά συγχαρητήρια στους δασκάλους μας, γιατί με μεράκι και αγάπη προσέχουν και τα παιδιά μας, μόνο τα παιδιά. Και τα προστατεύουμε από αυτό που η κοινωνία μας δυστυχώς έχει αρχίσει να καταγγελάει. Είστε η ασπίδα μας και στην ομπρέλα μας. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Ακόμα και πιο δυνατά.